Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Φώτα σωστικά.
Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνήαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς. Σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφθη και σιτοδότης, ο καλόν θυμονία. Την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξι ρένι, εις φύγομεν το πάθος. Τες του Παγκάλου Ιωσήφ πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τάξεως εμπαλήν ημίν, εθνικής εστω το κράτος ομογένων, ου κλήρος γαρεμός τυραννής δε γνώμη αυθαίρετος, ον πρόκριτος εν ημίν είναι θέλων, τον άλλον έστω πάντων εσχατότερος και Κύριον γίνος κοντες με υμνείτε και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνας. Μεγαλήνας Χριστέ, την δεκούσαν σε Θεοτόκον, αφήσω πλάστης ημών, ομοιοπαθές περιέθου σώμα, το των ημετέρων λυτήριων αγνοημάτων, ταύτην μακαρίζοντες πως εγενέσαι μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ρήπον πάντα εμπαθή, αποσάμενη επάξιον της Θείας Βασιλείας, γνώμην αναλάβετε εμφρονά της εις Αποστόλης προέφηση πάντων σοφία,
ενή δοξαστήσεστε λάμποντες ηλίου τη λαβιέστερο. Της εις οικονομίας ουκ εξαρκούσα ή τον εξεβεβαίου μύτηρ ή τίτος σε προσκέρου βασιλείας τίμην εις εαυτής δωρήσαστε τέκνης αλλά αντί ταύτης ποτήριον θανάτου επιγγείλω ποιν της ο ποτήριον πρωτούτον πίνω αυτός έλεγες αμαρτημάτων καθαρτήριον.
Θεός ειβόμεν, η σωτηρία των ψυχών ημών δόξα Συ. Της των 10 παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα. Τρίτη μεγίστη παρθένους 10 φέρει, νίκην φερούσας αδεκάστου δεσπότου. Άλλον ηθίες Χριστέ μετά των φρονίμων ημάς συναρρύθμισον παρθένων, και τη εκλεκτή σου σύνταξον πείμνη και ελέησον ημάς αμήν.
εσύ Θεός ημών και ουκές την Άγιος πλήσου Κύριε. Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη της αληψάσης των Κύριων Μύρο πόρνης γυναικός μνίαν ποιείστε οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν ότι πρώτου σωτηρίου πάθους μικρόν του το γέγονεν. Γινή βαλούσα σώματι Χριστού Μύρον την οικοδήμου προύλαβες Μυρναλόιν. Αλλοτονοήτω Μύρο Χριστής Χριστέ ο Θεός των επιρρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησον ημάς ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Ψυχές καθάρες και αρρύπωτης χείλεσι δεύτε μεγαλύνομεν την ακυλίδωτο και υπέραγνον μητέρα του Εμμανουήλ διαυτής το εξαυτής προσφέροντες πρεσβείαν τεκθέντη φύσε των ψυχών ημών Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι λέγει πορευθείς της παρανόμης άρχουσι τι μη δούνε θέλετε καγώ Χριστόν ημίν των ζητούμενων της θέλουσι παραδώσω οικειότητα Χριστού Ιούδας άντος άμενος Χριστού φύσε των ψυχών ημών, Χριστέ ο Θεός και σώσο ημάς. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το της μεγαλοσύνης αυτού σε τον της Παρθένου Υιόν πόρνη επιγνούσα αυτόν
εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορβέ. Μη μου τα δάκρυα
μετανοούσαν, εινού καπόσο αμαρτάνουσαν, Κύριε, δια το μέγα σου ελεγχώ. Αμήν, δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, ή ο Θεός εδοξάστη εν αυτό και ο Θεός δοξάσει αυτόν εν εαυτό και ευθύς δοξάσει αυτόν. Τεκνία, έτι μικρόν με θυμώνυμη, ζητήσετε με και καθώς είπων της Ιουδαίης, ότι όπου εγώ υπάγω ημείς ούδυναστε ελθύν και ημίν λέγω άρτη. Εντολήν και νυν δίδομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Λέγει αυτό ο Σιμών Πέτρος, Κύριε, πού υπάγεις, απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Όπου εγώ υπάγω, ούδι να σε μηνύ να ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη. Λέγει αυτό ο Πέτρος, Κύριε, δια τι ουδί να μέση ακολουθήσε άρτη, την ψυχήν μου υπερσού θύσω. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, την ψυχήν σου υπερεμού θύσεις, αμήν αμήν λέγωση, ου μη αλέκτορ φωνήσει, έως σου απαρνήσει με τρεις. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολέησιν, ιδε μη ύπωναν ημίν, πορεύομαι ετοιμάσε τόπον ημίν.
και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, είνα όπου ημί εγώ και ημείς είτε και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε. Λέγει αυτό ο Θωμάς, Κύριε, ούκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε. Λέγει αυτό ο Ιησούς, Εγώ ημί η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Ή εγνώκητέ με και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν. Και απάρτη γινώσκεται αυτόν και εωράκατε αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος, Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό ο Ιησούς, το σου των χρόνων με θυμών ημί και ούκ εγνωκάς με Φίλιππε, ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα, και πώς συλλέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα, ού πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί. Τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν, απ' εμ' αυτού ου λαλώ, ο δε Πατήρ ο εν εμί μένον, αυτός πει τα έργα. Πιστεύετε μη ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστίν, είδε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο πιστεύον εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι, και ό,τι ανετήσετε εν το ονοματί μου, τούτο ποιήσω, ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν τι ετήσετε εν το ονοματί μου, εγώ ποιήσω. Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τας εμάς τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας. Ο κόσμος ου δυνατε λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε. Ου καφίσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς. Έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέ τη θεωρεί, ημείς δε θεωρείτε με, ότι εγώ ζω και ημείς ζήσεστε. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε ημείς ότι εγώ εν το Πατρί μου και ημείς εν εμεί, καγώ εν ημίν. Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Λέγει αυτό Ιούδας, ούχο Ισκαριώτης. Κύριε, τι για εγώνεν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ούχι το κόσμο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει. Και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ου τηρεί, και ο λόγος ον ακούεται ου και στην εμός, αλλά του πέμψαντος με Πατρός. Ταύτα λελάλικα ημίν παρημίν μένον, ο δε παράκλητος, το πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Ειρήνην αφή ημί ημίν, ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Ικούσατε ότι εγώ είπον ημίν, υπάγω και έρχομαι προς ημάς. Ή ηγαπάτε με, εχάρητε αν ότι είπον, πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μου μίζων μου εστί. Και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε, ή να όταν γέννητε πιστεύσετε. Ουκέτι πολλά λαλήσω με θυμών, έρχεται γάρο του κόσμου του του άρχων, και εν εμή ουκέ έχει ουδέν. Αλλά να γνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, και καθώς εν ετή λατώμει ο Πατήρ, ούτω ποιώ. Εγύρεστε, άγομεν εντεύθεν. Εγώ ημί η άμπελος η αληθινή και ο Πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Αν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, έρει αυτό. Και πάν το καρπών φέρον, καθέρει αυτό, ή να πλείωνα καρπών φέρει. Ήδη εμείς καθαρίεστε δια των λόγων ον λελάλικα ημίν. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν.
καθώς το κλίμα ου δύναται καρπόν φέρει να φεαυτού εάν μη μείνει εν διαμπέλο, ούτως ουδέ ημείς εάν μη ενε μη μείνετε. Εγώ ημί η άμπελος, ημείς τα κλίματα. Ομένον εν εμί καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν, ότι χωρίσε μου ου δύναστε ποιήν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμί, ευλήθη έξω στο κλίμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά και εις πυρβάλλουσι και καίεται. Εάν μείνετε εν εμί, και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ό εάν θέλετε αιτήσεστε και γεννήσετε ημίν. Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, ή να καρπών πολλήν φέρετε και γεννήσεστε εμί μαθητέ. Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς, μείνατε εν τη αγάπη τη εμί. Εάν τα εντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τα εντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη. Αυτά λελάλικα ημίν, ή να η χαρά η εμί εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Αυτή εστίν η εντολή η εμί, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου έστε, εάν πείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκ είδε τι πει αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα α ήκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισα ημίν. Ούχι μεις με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς, και έθηκα ημάς ή να ημείς υπάγεται και καρπόν φέρετε και ο καρπός ημών μένει, ή να ό,τι ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονοματί μου, δω ημίν. Αυτά εντέλομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει, ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου ου εγώ είπον ημίν, ουκέστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδασι τον πέμψαντά με. Ή μη ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ είχον, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισών και τον πατέρα μου μισεί, ή τα έργα μη επίησα εν αυτής α ουδής άλλος πεποίηκεν αμαρτίαν ουκ είχον, νυν δε και εωράκασι και με μισήκασι και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμείς εισάν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχής μετεμούεστε. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους ποιήσουσιν ημάς, αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω από κτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και ταύτα ποιήσουσιν ημίν ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ με. Αλλά ταύτα λελάλικα ημίν ή να όταν έλθει η ώρα μνημονεύετε αυτόν ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπον ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντά με και ουδείς εξ ημών ερωτάμε πού υπάγεις, αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν η λύπη πεπλήρω και νημών την καρδίαν. Αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γαρμή απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον, περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ, περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείτε με.
περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριτε. Έτι πολλά έχω λέγει ημίν, αλλού δυναστε βαστάζει νάρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ουγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμάεστη, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεστέ με, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Είπονουν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους. Τι έστι τούτο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεστέ με, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγονουν, τούτο τι εστίνο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμε τι λαλεί. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής. Περί τούτου ζητείτε με τα λήλων, ότι είπον μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεστέ με. Αμήν, αμήν λέγω ημίν ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς. Ο δε κόσμος χαρίσετε, ημείς δε λυπηθήσεστε, άλλη λύπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν τίκτη λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής, όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτη μνημονεύει της θλίψεως δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και ημίσουν λύπην μεν νυν έχετε, πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών. Και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν. Αμήν, αμήν λέγω ημίν ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το όνοματί μου, δώσει ημίν. Έως άρτη ου κοιτήσατε ουδέν εν το όνοματί μου, ετείτε και λείψεστε, ή να η χαρά ημών η υπεπληρωμένη. Αυτά εν παροιμίες λελάλικα ημίν. Αλλά έρχεται ώρα ότε ουκέτι εν παροιμίες λαλήσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα εν το όνοματί μου ετήσεστε, και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γαρ ο Πατήρ φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον, πάλι να φήμη τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού, είδε νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ουχριαν έχει συνατή σε ερωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Άρτη πιστεύετε, ειδού έρχεται ώρα και εν είναι λύλιθεν, ή να ασκορπιστείτε έκαστος της τα ίδια και εμέ μόνον αφείτε. Και ούκ ημί μόνος, ότι ο Πατήρ με τεμού εστί, ταύτα λελάλικα ημίν, ή να εν εμή ειρήνην έχετε. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Αυτά ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης αρχός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αύτη δε στην η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος εισέ των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δεδοκάς μη να ποιήσω, και νυν δόξασον με σύ Πάτερ παρά σε αυτό, τη δόξη η ήχον πρότου των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δεδοκάς μη εκ του κόσμου, σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας, και τον λόγον σου τετηρήκασι, νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμι παρασού εστίν, ότι τα ρήματα άδεδοκάσμι δέδοκα αυτής,
Και αυτοί έλαβαν και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σοι με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμη ότι σοι είσαι, και τα αιμά πάντα σα εστί και τα σα αιμά, και δε δόξασμε εν αυτής. Και ουκ έτι ημί εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο είσαι, και εγώ προσέρχομαι, Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνοματί σου, ους δε δοκάσμη, ή ναός είναι εν, καθώς ημείς. Ότε ημίν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το όνοματί σου, ους δε δοκάσμη εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νύν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωση την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Εγώ δε δοκαύτης των λόγων σου, και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, ότι ούκης είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκη μη εκ του κόσμου. Ούκε ρωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ούκηση, καθώς εγώ εκ του κόσμου ούκη μη. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ως ως αλήθεια έστι. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι είναι υγειασμένοι εν αληθεία. Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ, είναι πάντες εν όσοι, καθώς σοι Πάτερ εν εμή, καγώ εν σοι, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσοι, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σοι με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη δε δοκαυτής, ή να όσιν εν, καθώς ημείς εν εσμέν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, ή να όσι τετελειωμένη εις εν, κι να γινός και ο κόσμος, ότι σοι με απέστειλας, και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμη θέλω, ή να όπου ημί εγώ κακήν όσι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν είναι δοκάσμη, ότι η γάπησάς με προ καταβολής κόσμου. Πάτερ δίκε, και ο κόσμος σε ούκε έγνω, εγώ δε σε έγνων, και ούτι έγνωσαν ότι σοι με απέστειλας, και εγνώρισα αυτοίς το όνομά σου και γνωρίσω, ή να η αγάπη ειν η γάπησάς με εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Ταύτα υπόν ο Ιησούς εξήλθε συν τις μάθητες αυτού, πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου ειν κήπος ισόν εισήλθεν αυτός και οι μάθητες αυτού. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου. Ο εν είδασι την γην κρεμά. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου. Ο εν είδασι την γην κρεμά. Ο εν είδασι
την γη κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται. Όταν αγγέλων βασιλεύες ορφήραν περιβάλλεται. Ο περιβάλλον των ουρανών ράπισμα κατεβέξατο, ο εν Ιορδάνη. Ελευθερώσας τον Αδάμ. Ύλης προσιλώθη. Ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγι εκενδύθη. Ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμε σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμε σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμε σου τα πάθη, Χριστέ.
Και την ενδοξών σου. Ανάσταση. Ιωάννη ερωτής αντική, παραδίδουσε της έστιν τούτον διά του άρτου υπέδειξας, ο δε παράνομος Ιούδας, ουκ υβουλήθησι Χριστέ ο Θεός, τις μαθητές σου προέτρεπες, ούτω πείτε ως περ είδετε, ο δε παράνομος Ιούδας, ουκ σώσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεό είσαι καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχος και προστασία. Παραπείτε Θεός ευβίαν και αλλοτριούτε του χαρίσματος. Υπάρχον μαθητής γίνεται προδότης εν προτιμάται απρόνοστη του δεσπότου αγάπης τριάκοντα αργύρια, οδηγός γενόμενος συνεδρίου παρανόμων. Ημείς δέχοντες σωτηρίαν των Χριστών, Αυτόν δοξάσομε. Αντί αγαθόν ον επί σας Χριστέ το γέννητον Εβραίων, σταυρωθήνεσε κατεδίκασα ποτίσαντες, αλλά δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών, ότι ουσιν είκαν την σύνσιν κατά. Τα παιδιά
νεκρών η Ανάστασης, αλλά δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών, ό,τι και να κατά σου εμελέτησα. Σήμερον του ναού το καταπέτασμα εις έλεγχον ρίγνηται των παρανόμων και τα σιδή ο εν είδασι την γην κρεμά. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου. Ο εν είδασι την γην κρεμά. Ο εν είδασι την γην κρεμά. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ότον αγγέλων βασιλέ. Ψευδή ορφήραν περιβάλλεται ο περιβάλλον των ουρανών εν εφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη.
ελευθερώσας τον Αβάμ. Ήλις προσιλώθη. Ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγι εκενδύ. Της Παρθένου. Προσκυνούμε σου τα προσκυνούμε σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμε σου τα πάθη, Χριστέ. Καιρό εκείνο ειδών Ιούδας ότι ο Ιησούς κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων, ιδέ είπον τι προς ημάς σι όψι, και ρίψας τα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε και απελθών απήγξατο». Ιδέ αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπων, ουκ έξες τη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμαίος εις ταφήν της ξένης. Διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως της ημέρων. Τότε επληρώθη το ρηθένδια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος «Και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του τετιμημένου, όν ετιμήσαντο από ιών Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος, καθάς είναι τα ξέμη Κύριος». Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος,
και επιρεώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο δε Ιησούς έφυ αυτό, συ λέγεις». Και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιεραίων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι» και ουκ απεκρίθη προς αυτό προς ουδέν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε εορτήν ιώθη ο ηγεμόν απολύν ένα το όχλο δέσμιον ον ήθελον. Ήχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, ήδηγαρ ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, «Μηδέν σοι και το δικαίο εκείνο, πολλάγαρ έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωση. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, «Τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν». Οι δε είπον Βαραβάν, λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τι ουν ποιείς ο Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσιν αυτό πάντες σταυρωθήτο». Ο δε ηγεμόν έφη, «Τι γαρ κακόν επίησεν, οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες σταυρωθήτο». Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ απενύψατο τα σχήρας απέναντι του όχλου λέγον, «Αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε». Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδωκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εκδίσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού ενέπεζον αυτό λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και εμπτήσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων, ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν ειν άρι των σταυρών αυτού. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Δύο και πονηρά επίσεν ο πρωτότοκος Υιός μου Ισραήλ. Εμέ εγκατέλειπε πηγή υδάτος ζωής και όριξεν αυτό φρέαρ συντετριμένον. Εμέ
επί ξύλου εσταύρωσε τον δε Βαραβάν ιτήσατο και απέλησεν. Εξέστη ο ουρανός επί τούτο και ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε. Σι δε Ισραήλ ουκένε τράπης, αλλά θάνατο με παρέδωκας. Άφες αυτής, Πάτερ Άγιε, ουγγαρ είδασι τι επί. Τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ. Σε τον πάντων κτίστην και Θεόν, είσαι ασπόρος τεκούσα. Μεγαλύνω σου το κράτος.
δύναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Και μοίρα προσεφέρον, μυροφόρηση το ζώντιος νεκρό. Τι κρυπτόμενον άπνουντε και σκότησεν ο ήλιος το φως. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Κατά του Ευεύε.
Μη κλαις
Simmer
εκ Μαρίας γεννηθέντα μη υπεδεξάμην ελθόν γαρεπέμε το κράτος μου ελύσε. Πύλας χαλκάσι νετρίψε, ψυχάς ασκατήχον το πριν Θεός όνα νέστησε. Ελείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί. Σήμερον άδεις στένον
αποκυλήσιμην των λίθων εκ της τύρας του μνημείου. Και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι από και κύλιστε ο λίθος ειν γαρ μέγας σφόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδωνε ανίσκον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, τι εκθαμβείστε. Ήσουν ζητείτε τον Ναζαρινό, τον εσταυρωμένο. Τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς εξελθούσε ταχύν, έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκσταση. Oh.
Χριστός.